Πόσο όμορφο είναι, θα πω εγώ, για να πάμε στην επόμενη σύνδεση. Άνθρωποι νέοι, η νέα γενιά από το εξωτερικό που δεν είναι Έλληνες, να αγαπούν και να τιμούν την Ελλάδα σαν την πατρίδα τους. Αναφέρομαι σε Γάλλους φοιτητές οι οποίοι δίνουν πνοή σε ένα από τα ιστορικότερα σχολεία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στο ιστορικό δημοτικό σχολείο του Βαφέ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βαρδί Βασιλαντονάκη και τον κύριο Γιώργο Σαρτζετάκη. Ο κύριος Βασιλαντονάκης είναι μάλιστα και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βαφέ. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα και σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Να σας χαρώ για την εκπομπή σας και να σας ευχαριστήσω για την προβολή του χωριού μας στις δράσεις αυτής. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για βάλτε μας το κλίμα, πρόεδρε. Γάλλοι φοιτητές, σωστά. Γάλλοι φοιτητές, νεολαία, ζωή. Βασικά προσφέρουν πάρα πολλά με αυτή τη δράση στο χωριό μας. Ναι. Είναι ζωντάνια πέρα από το κτίριο και στο χωριό μας το ίδιο. Ανακατασκευάζουν το παλιό δημοτικό σχολείο του Βαφέ, το οποίο δεν είναι σε λειτουργία, σωστά? Όχι, όχι, όχι. Ναι. Μπορώ να σας πει ο Γιώργος Σαρτζετάκης την ιστορία του περιληπτικά. Βέβαια, ο κύριος Σαρτζετάκης, την καλησπέρα μας. Του χωριού. Καλησπέρα για... Ο πρόεδρος, τι κάνετε, πώς είστε? Για πείτε μας λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου. Το λέμε ιστορικό, για ποιους λόγους? Γιατί υπήρχε ένα πιο παλιό κτίριο σχολείο, το οποίο βαρβαδίσε τους Γερμανούς το 1944. Ναι. Τα παιδιά μετά κάνανε σχολείο στο χωράφι της εκκλησίας, μετά που μπήκε ο χειμώνας κάνανε στην εκκλησία. Μετά οι βαφιανοί με αγώνα, με τη βοήθεια των Αμερικάνων των βαφιανών, χτίσανε το κτίριο αυτό το καινούργιο το 1954. Και λειτουργούσε μέχρι το 1990 που κλείσανε τα σχολιά στην επαρχία και πήγαν τα παιδιά στις κομμουνιστικές. Αυτή τη στιγμή η μόνιμη κάτοικη εκεί στο χωριό πόσοι είναι, πρόεδρε? 200. Α, είναι 200 και ασχολούνται κυρίως η ασχολία τους? Είναι αγροτικά. Την οτροφία, αγροτικά, επιτοπλίστων, ελιές, χαρούπια, τέτοια πράγματα. Κύριε Βασιλαντονάκη, πόσο σημαντικό είναι για τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής, γνωρίζω είστε ιδιαίτερα δραστήριοι, να κρατήσετε ψηλά εντός αγωγικών τη σημαία του χωριού, τον πολιτισμό σας, τα ήθη, τα έθιμά σας? Παρόλο τις δυσκολίες που έχουμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να ξέρετε, ο Βαφές βρίσκεται στις ρίζες των Λευκών Ωραίων. Είναι ένα ορεινό χωριό, έχει παράδοση, ιστορία, ήθη, έθιμα. Και όπως γνωρίζετε, τα ορεινά χωριά τελευταία χρόνια έχουν υποστεί ερημοποίηση, εγκατάλειψη. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δίνουν περισσότερο βάρος στη θάλασσα και όχι στο βουνό. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτηση σας, θεωρώ ότι η δράση αυτή την έχει αγκαλιάσει όλο το χωριό και είμαστε υπερήφανοι για αυτό το έργο που συμβαίνει στο χωριό μας τώρα. Κύριε Σαρτζετάκη, είναι στοίχημα να παραμείνει νέα γενιά, νέα παιδιά, να κάνουν οικογένεια, να δώσουν πνοή στο χωριό. Είναι μια ιστορική περιοχή εκεί ο Βαφές. Βεβαίως. Θέλουν, υπάρχει πρόθεση, γνωρίζετε? Ή με την πρώτη ευκαιρία θα σπουδάσουν, θα φύγουν και θα μείνουν κάπου αλλού? Όπως και όλα τα χωριά φεύγουν. Σπουδάζουν, φεύγουν. Δεν μπορούν να ζήσουν στο χωριό. Δεν υπάρχουν δουλειές. Δυστυχώς. Κύριε Βασιλαντονάκη. Να δώσει προτεραιότητα οι κυβερνώντες να δώσουν κίνητρα να μείνουν οι νέοι στο χωριό. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, κύριε Βασιλαντονάκη. Ναι. Θα στολίσετε τώρα τα Χριστούγεννα? Προβλέπετε κανένα στολισμό? Βεβαίως, κάθε χρόνο στολίζουμε. Και κάνουμε και προ-κορονοϊού, κάναμε και αρκετές εκδηλώσεις στο χωριό. Τώρα, λόγω κορονοϊού, όπως όλοι, έχουν μειωθεί οι εκδηλώσεις. Λοιπόν, περιμένουμε φωτογραφικό υλικό ή κάποιο βίντεο από το στολισμένο όμορφο χωριό σας να το προβάλλουμε εδώ στην εκπομπή μας. Ναι. Δεσμεύεστε. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Και εμείς, αν συνδυαστεί και με μία μαντινάδα, θα ήταν το ιδανικό. Το φωτογραφικό υλικό θα σας στείλουμε και μαντινάδα και ό,τι άλλο θέλετε. Ωραία, ωραία. Το περιμένουμε λοιπόν. Εγώ θα ήθελα πέρα τον άλλο να ευχαριστήσω όλους που συμβάλλανε σε αυτή την δράση. Πρώτα απ' όλους την κυρία Μανδαλάκη, επίκουρο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τον κύριο Έρικ και Πάτρικ, που είναι οι καθηγητές των σχολών της Γαλλίας, τον Δήμο από Κορώνου, που μας βοηθάει όπως μπορεί, όλους τους βαφιανούς και φίλους του χωριού που έχουν συνδράμει σε αυτό το σημαντικό και πρωτοποριακό επίτευγμα. Θεωρώ ότι είναι επίτευγμα, γιατί
στα σημερινά χρόνια με τα προβλήματα ενεργειακά, τα οικολογικά, είναι μια επιστροφή στο βέβαια, παρελθόν μας. Βέβαια, αλλά βέβαια. Μια επιστροφή μπροστά, αλλά με χρήση των παλαιότερων συνθήκων και υλικών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σαρτζετάκη, και τον πρόεδρο βέβαια του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Βασιλαντονάκη. Σας περιμένουμε στο χωριό. Θα έρθουμε. Περιμένω στο χωριό να σας κεράσουμε μια τσικουδιά. Θα έρθουμε. Και πάντα επιτυχίες να έχετε. Δεσμευόμαστε να είστε καλά. Την καλησπέρα μας.